όλοι εδώ για να στηρίξετε τον αγώνα που ξεκινάμε εδώ από τα Γρεβενά μαζί με τον συνδυασμό και με τους ανθρώπους που θα ανακοινώσουμε αμέσως μετά. Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα γιορτής. Είναι μέρα χαράς, γιατί από σήμερα σηματοδοτείται ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα αρχή για τα Γρεβενά, για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Όταν πριν από μερικούς μήνες ανακοίνωσα την υποψηφιότητα ως υποψήφιος περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ένιωθα δέος, αναλογιζόμενος το εγχείρημα απέναντι στην ιστορία, την παράδοση και τους ανθρώπους της Δυτικής Μακεδονίας. Το ίδιο δέος αισθάνομαι και ενώπιόν σας σήμερα. Γιατί δεν είναι για τους υποψηφίους. Καθώς μου περιποιείται αυτή την τιμή να είσαστε εδώ όλοι αυτή τη στιγμή την πολύ σημαντική για μένα. Νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση που είμαι εδώ στην Πατρώα Γη των Παππούδων μου, γιατί κατά το ίμιση της υποστάσεώς μου το φίλο στον παππού μου τον Πέτρο τον Δούμα και τη γιαγιά μου τη Βάγια τη Βαζούρα, που ξεκίνησαν από εδώ, από τα Γρεβενά, τον Καρτερό, τον νοικοκυριό και την οικογένειά τους και την αγαπημένη μου μητέρα, την Κρήτα που είναι εδώ. Όλοι εδώ, για να μοιραστούμε τη χαρά της ανακοίνωσης των ονομάτων των ανθρώπων που συγκροτούν μια ισχυρή ομάδα για τα Γρεβενά, με ισχυρή κοινωνική αναφορά και με παρουσία στα δρόμενα του νομού Γρεβενών διαχρονικά από τη στιγμή που γεννήθηκα και μέχρι αυτή την ημέρα. Με αυτή την ομάδα θα πορευτούμε εδώ στα Γρεβενά, στον αγώνα για τις εκλογές και όλοι μαζί για την επόμενη μέρα για να μπορέσουμε να αλλάξουμε όλα όσα μας στεναχωρούν, όλα όσα μας ενοχλούν και όλα όσα θέλουμε να αλλάξουμε, αλλάζοντας πορεία σε αυτή την κατηφόρα που πήραμε τα τελευταία χρόνια και, και στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, αλλά και σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Η ομάδα που θα σας ανακοινώσω αμέσως μετά είναι μια πολυσυλλεκτική ομάδα που ο καθένας τους έχει μια ξεχωριστή διαδρομή στην τοπική κοινωνία, με διαφορετική αφετηρία, αλλά με κοινό στόχο. Το στόχο της προσφοράς για τον άνθρωπο, το στόχο της θυσιαστικής προσφοράς για τον τόπο. Για τον τόπο επέλεξαν οι ίδιοι να μείνουν εδώ, να δημιουργήσουν τις οικογένειές τους και να αγωνιστούν για την πρόοδο και την ευημερία. Στην πρόσκληση που τους απίθυνα, πήραν την πραγματικά δύσκολη απόφαση για να συμμετάσχουν μαζί μου σε αυτόν τον αγώνα. Και είναι δύσκολη απόφαση, γιατί η κατάσταση που ζούμε, που όλοι βιώνουμε εδώ στη Δυτική Μακεδονία, το αναγνωρίζουμε ότι είναι όντως πολύ δύσκολη. Αλλά με πίστη και με στένος πήραμε την απόφαση αυτή την κατάσταση να την αλλάξουμε. Να την αλλάξουμε γιατί το πιστεύουμε, να την αλλάξουμε γιατί νιώθουμε ότι είναι άδικο για τη Δυτική Μακεδονία και για τα Γρεβενά να είμαστε σε αυτή την κατάντια. Δεν μας ταιριάζει αυτό το επίπεδο ζωής. Δεν μας ταιριάζουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί ότι είμαστε οι πρώτοι σε ανεργία, οι χειρότεροι σε δημογραφικούς δείκτες, οι τελευταίοι σε απορρόφηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, οι χειρότεροι σε εξωστρέφεια. Δεν μας ταιριάζει στην ιστορία, στην παράδοση, στους ανθρώπους αυτού του τόπου, στους ανθρώπους που γράψαν ιστορία σε αυτόν εδώ τον τόπο. Που ήταν μια ζωή αγωνιστές, που ήταν μια ζωή έντιμη, που ήταν μια ζωή υπερασπιστές των αρχών και των αξιών του ελληνισμού, που ήταν αυτοί που γράψαν ιστορία και στο μακεδονικό αγώνα, γιατί από εδώ ήταν τα περάσματα των μακεδονιμάτων και που στηρίζανε τους Γρεβενώτες. Και είναι ιδιαίτερα περίφημος που και από την οικογένειά μου ήταν συμπαραστάτες και μακεδονομάχοι εκεί στα σύνορα τότε του ελληνικού κράτους και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στα περάσματα του Καρτερού, και αυτόν τον αγώνα κάποιοι τον πούλησαν. Εμείς όμως και εδώ από τα Γρεβενά στεκόμαστε όρθιοι και λέμε ότι δεν θα πάψουμε ποτέ να τραγουδάμε την ιστορία μας. Δεν θα πάψουμε ποτέ να τραγουδάμε το Μακεδονία Ξαγνωστή. Όσες αποφάσεις, όσες επιτυχίες, όσες διαταγές και να βγάζουμε, εμείς τις ακυρώνουμε.
Είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας, είμαστε περήφανοι για αυτούς τους ανθρώπους που καλούμαστε να υπηρετήσουμε, με αυτούς τους ανθρώπους που θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως να σας παρουσιάζω. Φέρνοντας λοιπόν το νέο, φέρνοντας την ελπίδα, φέρνοντας την ανανέωση, καλώ πάνω στην εξέδρα το Γιάννη Γιάτσιο, πολιτικό μηχανικό, ελεύθερο κομματία και ευρωβουλευτικό εκλογό. Την καθετζή Περιστέρα, νοσηλεύτρια, εργάζεται στο Δήμο Περιμένου στο πρόγραμμα Βόλτα στο σπίτι. Τον Τόνα Γιάννη, πολιτικό μηχανικό, διευθυντή της Ελληνικής Υπηρεσίας Δικής Αγάπης της Ελευθερίας Σαλονίκη. Τον Τεντόπουλο Λεωνίδα, επιχειρηματία που θα στοργείται πια στον αγροτικό τομέα. Τζακνάκ Μαρία, πτυχιούχου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πολιτικό και πολιτικό σαν και ελεύθερο κατοικία. Το Χωρίν Αθανάσιο και ο Πόλος Αγωγικού Συνεργού Μακεδονίου, προστάμενο του Δήματος Αγωγικά Μιουσίσα Ευρωπαϊκών Οργανάτων. Το Χατζηζήσι Λάμπρο, Γεωπόλο και ελεύθερο στο Πανεπιστημίου Αγωγικού. Κατζηλιάδου Μαρία, μηχανικό περιβάλλοντος, συγκεκριμένος εργασίων του Πολιτικού Συνέδριου Ελλάδας. Θα παρακολούσα τώρα έναν-ένα, να αφού να απευθύνουν ένα χαιρετισμό σε όλους εσάς, για να τους ακούσετε κιόλας. Γιάννη. Λίγο τους κοινότητες να προσθυνθώ καλή επιτυχία, καλή επιτυχία σε όλους τους συνεργασικούς. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους από καρδιάς που είστε σήμερα εδώ και μας θυμάτε με την παρουσία σας. Επειδή λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε, όλοι ξέρουμε τι είναι ο καθένας και όλοι ξέρουμε το σκεπτικό του κάθε ανθρώπου, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι με περιφερειάρχη τον Γιώργο του Κασαπίδη, τα Γρεβενά και γενικότερα η Δυτική Μακεδονία θα είναι μια περιοχή κοντά στον άνθρωπο, στην καθημερινότητα, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις. Χωρίς διαχωρισμούς, ανοιχτή σε όλες τις συνεργασίες με όλους τους φορείς. Να είστε σίγουροι οι Δυτικομακεδόνες ότι με τον Γιώργο τον Κασαπίδη αλλάζουμε πορεία για τα Γρεβενά που μας αξίζουν. Περιστέρα. Γεια σας από μένα. Ευχαριστώ τον κύριο Κασαπίδη για την πρόταση και ευελπιστώ να βρεθώ αντάξια των προσδοκιών σας. Εγώ δεν ξέρω πολλά λόγια. Έργα για τα Γρεβενά για τη Δυτική Μακεδονία. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννη. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στον κύριο Κασαπίδη καθώς και στους υποψηφίους μου. Όπως έχει πει ο Τόμας Έντισον, ένας μεγάλος αφαιρέτης της ανθρωπότητας, η επιτυχία είναι 1% έκπληξη και 99% προσπάθεια. Πιστεύω ότι έχουμε και τις γνώσεις και την εμπειρία για το 1%, αλλά και το στέλος και τη δύναμη για να προσφέρουμε το υπόλοιπο 99%. Μοιραζόμαστε κοινά οράματα και μη τεχνοκρατική προσέγγιση για ό,τι είναι να κάνουμε και θέλουμε να βάλουμε τη Δυτική Μακεδονία και τα Γρεβενά κατά συνέπεια σε μια εξαιρετική πορεία. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Για μένα είναι τιμή που με έχει συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο ο κ. Κασαπίδης. Πιστεύω ότι θα πρέπει με τον κ. Κασαπίδη να παλέψουμε όλοι, να πάρει την περιφέρεια, γιατί είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τον πρωτογενή τομέα, είναι ο άνθρωπος που έχει εμπειρία, καθώς έκανε βουλευτής 2 τετραετίες, είναι ο άνθρωπος που μπορεί να μας βγάλει από το αδιέξοδο και να πάμε ψηλά σαν Δυτική Μακεδονία. Σας ευχαριστώ και εγώ.
τη σειρά μου. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια εποχή πολύ δύσκολη που ο φόβος, η δυσπιστία, η αμφιβολία είναι χαρακτηριστικά που κυριαρχούν και ο λόγος που έθεσε υποψηφιότητα στο ψηφοδέλτιο της Περιφερειακής Ενότητας Δρεβενών για μένα δεν είναι μια απλή υποχρέωση, είναι καθήκον. Σαφώς και σεβόμαστε τις προσπάθειες που έχει καταβάλει ο καθένας για την, που υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο. Είμαστε εδώ για να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διορθώσουμε τυχόν παραλήψεις, λάθη και θα τα καταφέρουμε. Με περιφερειάρχη τον Γιώργο τον Κασαπίδη και με μια ομάδα με αντάξιους υποψηφίους που είναι επαγγελματικά και κοινωνικά καταξιωμένοι, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Κρατάω για τον εαυτό μου μία φράση του Einstein που με συνοδεύει σε όλη μου τη ζωή και θα με συνοδεύει. Ποτέ να μην προσπαθείς να γίνεις άνθρωπος επιτυχίας, αλλά άνθρωπος αξίας. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο Κατασαπίδη, τον αυριανό Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για την τιμή που μου κάνει να είμαι στο ψηφοδέλτιο ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Πήρα την απόφαση να είμαι υποψήφιος σύμβουλος με τον Γιώργο Κατασαπίδη, γιατί τα περιθώρια να είμαστε απαθείς έχουν στενέψει αρκετά. Αυτός ο τόπος και αυτή η περιοχή μας χρειάζεται όλους. Αυτός ο αγώνας δεν είναι μοναχικός. Οι παρέες αλλάζουν αυτόν τον τόπο. Δεν χρειαζόμαστε καινοτόμα πράγματα για να αλλάξουμε τα Δρεβενά. Τα Δρεβενά είναι ο πιο φτωχός νομός σε όλη την Ευρώπη. Το χειρότερο όμως είναι ότι έχει ένα πλούτο ο οποίος δεν είναι ανεκμετάλλευτος. Και αν τον εκμεταλλευτούμε μπορούμε να ανεβάσουμε το βιωτικό επίπεδο αυτού του τόπου. Όλοι μαζί, όλοι οι πολίτες αυτής της περιοχής, γυναίκες, άντρες, αγρότες, κοινοτρόφοι, επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα. Γνωρίζετε όλοι ότι το δόγμα μου είναι ο συνεργατισμός και η ακούραστη εργασία. Θα είμαι αυτός ο Σάκης που γνωρίζετε όλοι. Θα σας κοιτάω στα μάτια και έτσι θα συνεχίσω να σας κοιτάω. Ευχαριστώ πολύ. Γρεβενιώτησες, γρεβενιώτες, καλησπέρα. Θέλω από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω τον αυριανό Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Γιώργο τον Κασαπίδη, για την τιμή που μου έκανε να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιό του. Γιώργο, η συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο της αλλαγής της πορείας είναι πραγματική πρόκληση. Είναι πρόκληση γιατί θα αλλάξουμε το νομό παραγωγικά, τουριστικά, αναπτυξιακά. Πραγματικά θα τον απογειώσουμε. Κυρίες και κύριοι, σας υπόσχομαι ότι θα εργαστούμε έτσι ώστε να είμαστε η ελπίδα των παιδιών μας και το καμάρι των γονιών μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα. Καλησπέρα από μένα. Πιστεύω για τον νομό Δρεβενών ότι πρέπει να υπάρξει ενιαίος λόγος σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και ενέργειες να εξυπηρετούν μια μεγαλύτερη εικόνα. Κύριος στόχος μου είναι να συμβάλλω στο σχηματισμό της εικόνας του τι Δρεβενά θέλουμε. Και έπειτα βήμα-βήμα να υλοποιούνται οι δράσεις που μας οδηγούν εκεί. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να υλοποιήσει δράσεις οι οποίες ακολουθούν όσο επιδιώκουν να επιχειρήσουν τον νομό μας. Αντίστοιχα, πρέπει να προωθείται η επιθυμητή εικόνα ώστε να συμβεί η εσωστρέφεια του νομού μας. Έχω μάθει να εργάζομαι με υπομονή και προς τους στόχους μου αυτούς που θέτω και έχω σκοπό να εργαστώ για το κοινό καλό.
Έχω την τύχη να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του κ. Κασαπίδη, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τον αγροτικό τομέα και ελπίζω να μας βοηθήσει να βγούμε στον δρόμο της ανάπτυξης. Αυτοί είναι λοιπόν οι άνθρωποι σας, οι άνθρωποι των Γρεβενών που πήραν τη δύσκολη απόφαση να εκτεθούν στα δύσκολα. Γιατί εκεί μετριέται το μπορεί, εκεί μετριέται η δύναμη, εκεί μετριέται η πίστη. Και σας καλώ όλους εσάς να στηρίξετε αυτούς τους ανθρώπους, να στηρίξετε τους ανθρώπους των Γρεβενών, να στηρίξετε τους ανθρώπους που θα κάνουν πράξη τα όνειρά σας. Και όλοι μαζί να τηρίζουμε τη συνομιλία την επόμενη μέρα. Και να αγωνιστούμε για να γίνουν πράξη τα όνειρά σας και τα όνειρα για τα παιδιά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα στην καρδιά και την παρουσία σας. Και σας καλώ όλοι μαζί να δώσω αυτόν τον λόγο που αγορά για τον λόγο του Γρεβενών, για τον λόγο του Γρεβενών. Καλή επιτυχία, Γιώργο!
χαίρομαι.